Λέτε να έχω τα μαλλιά μου έτσι ή κάτω. Κοιτάξτε, έχω πολύ ψαλίδα. Έφερα και ένα ψαλίδι να το κουρεύω ταυτόχρονα όσο κάνω στο βίντεο. Τώρα! Άμα μείνει, θα σε κάνω να ξεχάσει ότι έχει το μυαλό σου εδώ και τώρα. Τώρα! Ας πούμε ότι φαίνομαι, νομίζω. Α, φυσάει τώρα. Τελείωσε, ρε. Τελείωσε η καριέρα μου. Ω, να σου γάμι. Ου, τι. Έχουμε αυτό εδώ πέρα που αυτό είναι σαν το τέτοιο του πρώην σου. Σας είπα στο Instagram. Πάμε να τα δούμε μαζί και στο τέλος σας έχω και μια έκπληξη. Οπότε καθίστε μέχρι το τέλος για να ακούσετε αυτό που έχω να πω. Ας φάμε όμως την μπανάνα. Οκ. Ενδιαφερθήκατε για το βίντεο. Είπατε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με τους ηλίθιους πρώην σας. Φωνητικό, καρδιά, νι. Εγώ θα πάω να κοιμηθώ. Ευχαριστώ για όλα. Bye. Εσύ είσαι bye. Πώς και τόσο νωρίς το πτώμα, το πιώμα, ε. Αυτό που πάντα έχουμε συζητήσει με τους πρώην όταν χωρίσουμε γιατί τους θέλουμε πίσω. Hello, έλα. Έβαζα swipe up σε story στο snap. Α, okay, θα μου κάνεις το χατήρι. Ναι, ωραία λοιπόν, τι. Δεν θέλω πάλι όλο το στήθος σου και το κάτω τώρα. Θέλω μια φωτογραφία τον κόλο σου. Αυτό, τίποτα άλλο. Πω τώρα βαριέμαι. Το περίεργο είναι ότι εσύ βαριέσαι να το στείλεις. Σίγουρα είναι πρώην σου. Δηλαδή στέλνεις νιούτς όντως. Τελικά συμβαίνουν αυτά. Πάλι αυτά άρχισες ρε Ευαγγέλα, μια φωτογραφία σου ζήτησα. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Πολύ έλα, σε παρακαλώ. Τώρα βαριέμαι, αύριο. Εντάξει. Τουλάχιστον θα στείλεις αύριο. Μην παραπονιέσαι. Ου, με γεια. Thank you, thank you. Φίλε, έχεις βγει, ε. Ήμουν sleepover. Ω, μια χαρά. Διαβάστηκε. Ουψ, φαίνομαι ρε. Τι γίνεται, αναρωτιέμαι. Καρδιά. Μια χαρά τραγουδάει. Χαχαχα. Δώσε πολλά φιλιά από μένα. Κρίνση. Θέλω να έρθει κάποιο σπίτι μου. Τι παρέα, χαχα. Αν δεν είχα κανονίσει, θα ερχόμουν. Με ποιον κανόνισες? Με μια φίλη μου και κάτι αγόρια. Α, οκ. Θύμωσε. Το κίνη σου με έχει ακόμα blog. Πού στο insta, ναι. Πες μου πως το έχεις, γιατί πήρα εκεί. Μισό. Ναι, οκ, αυτή δεν είναι η τελευταία συζήτησή σου, γιατί έχει βελάκι που έχει και άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό μου έστειλες. Ας προχωρήσουμε. Προτείνω να βρεθούμε να προσπαθήσεις και αυτές τις μαλακίες αυτές εσύ, όχι σε μένα. Μπορούμε απλά να βγούμε για μια μπυρίτσα να τα πούμε χαλάρα τίποτα παραπάνω. Οκ, μπορούμε μέσα στην εβδομάδα μάλλον. Ρε εσύ Δημήτρη, μην πετάς τη βόμβα και μετά μου απαντάς αόριστα. Φωνητικό, δεν ξέρουμε τι είπε ποτέ ο Δημητράκη. Οκ, δεν έχω καμία όρεξη να πληρώσω τα νεύρα σου. Καληνύχτα. Και αν θέλεις να μιλήσεις για το οτιδήποτε, είμαι εδώ για να σε ακούσω. Δεν ήθελα να σε πιέσω, sorry. Άντε, γεια! Μίτσο. Sorry που δεν ήρθα, είχα μάθημα οδήγηση το πρωί και σηκώθηκα στις 8 και με πήρε ο ύπνος και ξύπνησα τώρα. Θύμωσα. Λίγο. Αν όχι τώρα, τότε ποτέ. Κι αν μείνω ώρα. Θα μη σ' ακούσει ρε μωρό μου όλη χώρα. Αυτό είναι ακριβώς. Εδώ έχουμε έκθεση. Τον ένα τελευταίο θα σου πω και σε αφήνω γιατί από ό,τι φαίνεται δεν μπορείς να υπερασπιστείς καν τον εαυτούλη σου και να απαντείς άντε για. Το που θα σε παρακαλέσω είναι να μην ξανασχοληθείς μαζί μου και να μην μου στείλεις ούτε αύριο, ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε ένα χρόνο και πάει πέρα. Βαρέθηκα κάθε φορά να ασχολείσαι έτσι στο άκυρο. Αντίο. Είπε τόσες φορές τη λέξη βαρέθηκα να ασχολείσαι μαζί μου. Το είπες πολλές φορές απλά με διαφορετικές λέξεις. Έχεις δίκιο. Τέσπα. Ξέρω πολύ καλά ποιος έχει το δίκιο εδώ πέρα, αλλά τέσπα δεν θα ξυνοπληγές. Καληνύχτα. Το χωρίς να το ξέρω, απλά νιώθω ότι είχες δίκιο. Απάντηση στην ιστορία. Πού σε ρε, σπίτι μου. Αστείο. Μπα. Αλήθεια. Μάλιστα. Αυτές οι άκυρες συζητήσεις με τον πρώην όμως μπορεί να με ξεπεράσουν κάθε φορά. Hey snob, γεια. Yeah. Τι κάνεις, ρε χάθηκες. Μια χαρά είμαι εσύ. Χάλια, αλλά οκ. Γιατί έχω θέματα υγείας. Α, κατάλαβα. Περαστικά. Thanks, ρε. Η φάση που εσύ το παίζεις snob και ο άλλος απλά θέλει να σου πει ότι έχει κάτι και να ενδιαφερθείς, αλλά δεν σε ενδιαφέρει τόσο. Και θύμωσε και λέει thanks, ρε. Με συντομία. Thanks, ρε. Έλα, μωρέ. Απλά δεν ασχολούμαι και πολύ πλέον. Γιατί καλέ. Πόσο μου τη πάει αυτή η λέξη. Δεν θέλω μόνο για φάση κάποια. Θέλω γενικά σχέση and stuff. Και τώρα απλά όποια βρίσκω είναι σε σάπια inside. Ου, κακό. Μου αρέσει που λέει σχεδόν τα κομμενικά σε σένα. Έλα γέρικα να σου βρω. Αχα, έτσι όπως είμαι, δύσκολα το βλέπω. Αυτή η λογική θα ξαναφυσωθούν. Εντάξει, ξεκινάει βίντεο, πατάει like, στέλνει αυτά που γελάνε. Και μόνος του πάλι καλή χρονιά. Εντάξει. Απλά σε θέλει πίσω. Περαστικά ευχαριστώ. Τι κάνεις. Μια χαρά εσύ. Καλύτερα. Ωραία. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να μιλάμε στον πρώην. Απλά μόνο και μόνο για να μάθουμε αν είναι καλά. Δηλαδή κάθε φορά που χωρίζει κάποιος. Το πρώτο πράγμα που θα στείλει μετά από 2-3 μέρες όταν θα χωρίσετε το άλλο άτομο θα είναι όλα καλά. Πώς είσαι. Είναι ποτέ δυνατόν. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Πάντα χαρούμενος. Και εσύ πάντα να χαμογελάς με το υπέροχο χαμογελό σου. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καρδιά. Το στέλνει ένα gif
Στις 6 Φεβρουαρίου του 19, μάλλον δεν είχε γκόμενα για 14 Φεβρουαρίου και προσπαθούσε λίγο για να σε πάρει πίσω όμως έχει κάτι 14 Φεβρουαρίου. Ήταν λίγο γρήγορη σκέψη, αλλά έτσι είμαι εγώ γρήγορη. Μισό λίγο, τι ώρα είναι. Σε 10 λεπτά πρέπει να φύγω. Σπίτι να ξεκινήσω. Ναι, θα πάμε να κάτσουμε στο παλατάκι. Όπου θέλεις. Δεν έχω θέμα, έρχομαι από το σπίτι σου. Αφού έχετε χωρίσει, γιατί να έρθει σπίτι σου. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Πού να έρθω. Εκεί στο παλατάκι. Αυτό με το παλάτι με ξεπερνάει ακόμα. Τώρα τι ακριβώς. Αφού έχετε χωρίσει. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Απάντησε σε story για chat κατά λάθος. Αυτό δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται να απαντήσει σε story κατά λάθος. Ωραία και να απαντήσει, το σβήνει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γράψει κατά λάθος. Είναι λόγο, πέθασε συζήτηση. So, λοιπόν, αυτά από μένα. Little guys and girls. Φιλάκια πολλά στο στόμα. Τα λέμε. Κάνω outro, το ξέρω. Είναι απίστευτο, αλλά όντως κάνω outro, ρε μάγκα.